μείνουμε στο θέμα. Μαζί μας η καθηγήτρια παιδιατρικής και λιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μαρία Κολιού. Κυρία Κολιού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα καταγράψαμε ρεκόρ κρουσμάτων για τους τελευταίους τρεις μήνες, 25 τα κρούσματα. Μιλάμε πλέον από ό,τι φαίνεται για πισωγύρισμα. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η κατάσταση? Ναι, σίγουρα πρόκειται για μια ανέξαρση της νόσου, η οποία έχει το επίκεντρο της στη Λεμεσόν, όπως έχουμε δει με τις αλυσίδες μετάδοσης, με τα ορφανά κρούσματα, με τα σημερινά 25 περιστατικά τα οποία έχουν την προέλευση τους και πάλι από τη Λεμεσόν. Αν τα μελετήσουμε αυτά τα περιστατικά, τα σημερινά τα 25, βλέπουμε ότι λίγα είναι βέβαια με ιστορικών ταξιδιού, και τα περισσότερα είναι αποτέλεσμα νυχνηλάτησης. Ναι, δηλαδή είναι τοπικό το πρόβλημα πλέον. Ναι, θεωρείτε. Είναι κυρίως τοπικό. Όχι, δεν λέω, και οι άλλες πόλεις έχουν πρόβλημα και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και η Λάρνακα και η Λευκοσία, διότι έχουν και αυτές και ορφανά περιστατικά και αλυσίδα μετάδοσης η Λευκοσία. Αλλά η Λεμεσός είναι βέβαια το επίκεντρο της έξαρσης αυτή τη στιγμή και γι' αυτόν τον λόγο έχουν ληφθεί και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στη Λεμεσόν. Το γεγονός ότι προκύπτουν από την ιχνηλάτηση είναι και αποτέλεσμα του ότι γίνεται μια πολύ καλή ιχνηλάτηση σε κάθε περιστατικό και αυτό είναι, το πιστεύω, ένα από τα σημαντικά στοιχεία στα οποία θα σταθούμε για να την αντιμετωπίσουμε αυτή την έξαρση η οποία συνέβηκε. Να. Διότι αυτό είναι το να ελέγχεις πολλά περιστατικά και το να κάνεις καλή ιχνηλάτηση. Και βέβαια μετά αυτοί οι οποίοι έχουν εκτεθεί θα πρέπει να περιορίζονται αποτελεσματικά. Ναι, γιατί είδαμε ότι 15 περιστατικά δεν τήρησαν το πρωτόκολλο. Αντί να περιμένουν να κληθούν για τεστ, πήγαν μόνοι τους με αποτέλεσμα να έρθουν και σε επαφή με άλλα άτομα. Ακριβώς. Είναι δυστυχώς αυτό το θέμα να έχει παραχαλαρώσει. Η καραντίνα δεν μπορούσε να συνεχιστεί και υποκαταστάθηκε με τον αυτοπεριορισμό. Με αποτέλεσμα να πρέπει τώρα να ελέγχεται αυτός ο αυτοπεριορισμός, να περιφρουρείται κατά κάποιον τρόπο από την αστυνομία. Να. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Στη Νότιο Κορέα είχαν φτάσει στο να βάζουν ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι των θετικών για να τους ελέγχουν πού κινούνται. Εμείς πώς θα ελέγχουμε ότι όντως μένουν σε αυτοπεριορισμό? Δεν μπορούμε. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Τους τηλεφωνάνε καταρχήν από το λειτουργεί του Υπουργείου Υγείας. Και τώρα θα μπει και αστυνομία στη μέση, η οποία θα πηγαίνει να χτυπά την πόρτα και να ρωτά αν είναι εδώ το τάδε άτομο. Ναι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί ο κόσμος δεν δείχνει υπευθυνότητα. Τα νέα μέτρα, κυρία Κολιού, είναι αρκετά για να ανατρέψουν την κατάσταση? Πιστεύω ότι σε πρώτη φάση είναι αρκετά. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις μέρες αύξηση των περιστατικών. Διότι η εικόνα που έχουμε σήμερα αντιπροσωπεύει το πώς ήταν η κατάσταση πριν 7 μέρες. Άρα να περιμένουμε ραγδαία αύξηση τις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Δηλαδή δεν με εκπλήττει που αυξάνουν τα περιστατικά, γιατί είναι συνέπεια της προηγούμενης εβδομάδας με 10 ημερών. Να. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κόλλησαν πριν 7 με 10 μέρες, παρουσίασαν συμπτώματα ή ιχνηλατήθηκαν και ελέγχθηκαν στη συνέχεια. Και πέρασαν και 2 μέρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε μπροστά μας την σημερινή πραγματική εικόνα. Έχουμε αυτό που συνέβηκε. Οπότε λαμβάνονται από αύριο τα μέτρα και θα πρέπει να δώσουμε κάποια περιθώρια για να δούμε διαφορά. Αν συνεχίσουμε όμως με αυτούς τους ρυθμούς να καταγράφουμε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει στα σχέδια και το τοπικό lockdown. Να. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να επιβληθεί για διάφορους λόγους και επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα τα οποία υποκαθιστούν κατά κάποιον τρόπο. Είναι ισχυρά σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα δεν είναι βέβαια. Αλλά πάντα να γνωρίζουν και αυτό να το γνωρίζουν και οι κάτοικοι των άλλων επαρχιών ότι αν αυξηθούν και εκεί τα περιστατικά, εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Διότι μετά θα μας ξεφύγει η κατάσταση και θα τρέχουμε και δεν θα συμμαζεύουμε. Και τι σημαίνει, κυρία Κολιού, τοπικό lockdown ακριβώς? Ότι δεν θα μπορούν να γίνονται μετακινήσεις από και προς την συγκεκριμένη περιοχή? Ακριβώς. Θα περιοριστεί ο κόσμος, θα μείνει στα σπίτια του, θα κλείσουν επιχειρήσεις. Δεν θα μετακινούνται προς άλλες πόλεις. Είναι κάτι, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο απευχόμαστε. Γιατί είναι και καιρός διακοπών, ο κόσμος θα θέλει να πάει στη θάλασσα με τέτοιες ζέστες που έχουμε. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να εμποδιστεί, να μην χρειαστούμε lockdown. Είναι πραγματικά, θα είναι καταστροφικό και ψυχολογικά
και οικονομικά σε αυτή τη φάση. Η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι μπορεί να μπει εύκολα υπό έλεγχο? Ναι, όπως με τη συνεργασία του πολλού κόσμου μπορεί. Διότι και να υπάρχουν περιστατικά μέσα στην πόλη ή σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου, όταν εγώ φορώ μάσκα και όταν και το περιστατικό φορεί μάσκα, δεν θα μου το μεταδώσει. Επομένως, θα σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θέλουμε βασικά. Ναι. Τι θεωρείτε όμως πως πήγε λάθος στη Λεμεσό, ούτως ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον? Κοιτάξτε, η Λεμεσός είναι μια πόλη που συγκεντρώνει και πάρα πολλούς ξένους. Και μάλιστα έρχονται και πολλοί από τρίτες χώρες με ειδικές άδειες, οι οποίοι δουλεύουν είτε σε ναυτιλιακές εταιρείες, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι πελάτες ναυτιλιακών εταιρείων. Να. Είτε κάποιοι άλλοι έρχονται απευθείας στη Μαρίνα με τα γιότ τους. Παρόλο που γνωρίζω ότι υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, εντούτοις μπορεί πάντα να ξεφύγει κάποιος και να πάει από μόνος του, χωρίς να ελεγχθεί, να ξεφύγει δηλαδή από τον έλεγχο. Επομένως, και το άλλο στοιχείο το οποίο θα έλεγα στη Λεμεσόν, είναι ότι μέχρι τώρα είχε πολύ λίγα περιστατικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να μην έχει ανοσία, επειδή δεν έχει νοσήσει. Επομένως, είναι σαν να βάζεις μια πυρκαγιά σε έναν χώρο που υπάρχουν ξερά κλαδιά. Και είναι όλα άκα. Επομένως, θα περάσει ο ιός. Λόγω και της έλλειψης ανοσίας. Κυρία Κολλιού, είδαμε ότι στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν και φαινόμενα όπου τουρίστες προσκόμιζαν πλαστά πιστοποιητικά. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί στην Κύπρο? Δεν νομίζω μέχρι στιγμής να έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δεν ακούσαμε να συζητηθεί καθόλου από τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο. Αυτό θα το δούμε βέβαια και με τις δειγματοληψίες οι οποίες θα αυξηθούν στα αεροδρόμια και θα γίνουν ακόμα και σε άτομα τα οποία θα φέρνουν πιστοποιητικό αρνητικό. Τώρα τι γίνεται με γάμους και βαφτίσεις? Αυτή η κατάσταση φαντάζομαι μας οδηγεί προς τα πίσω. Έτσι. Τα έχει πει και ο Υπουργός ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε, ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί βέβαια αυτό. Η πολιτεία είναι που θα πάρει τις αποφάσεις ότι θα προχωρήσει με το άνοιγμα γάμων και βαφτίσεων. Φαντάζομαι ότι θα δοθούν οδηγίες στη συνέχεια, μετά τις τρεις εβδομάδες που είναι το αυστηρή περιορισμή στη Λεμεσόν, αλλά και νωρίτερα εφόσον υπάρξει ανάγκη βέβαια. Ωραία. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τους νέους μέχρι και 40 ετών ως υγειονομικές βόμβες. Ναι. Γιατί το είπε αυτό? Διότι αν δείτε τις ηλικίες των περιστατικών, είναι η μέγιστη, η πλειοψηφία, δηλαδή το 60% ή και περισσότερο, αφορούν ηλικίες νεαρές. Είναι δηλαδή από 25 μέχρι και 50 ετών και 49 ετών. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι αυτοί που νοσούν και που μεταδίδουν και στους άλλους. Και ο λόγος φυσικά είναι απλός. Είναι αυτοί που διακινούνται, είναι αυτοί που γλεντούν στα κέντρα διασκέδασης συγχροτίζοντας. Και δυστυχώς είναι αυτοί που έχουν και την περισσότερη επαφή με άλλον κόσμο. Γιατί είναι εργαζόμενοι στη μέγιστη τους πλειοψηφία. Άρα περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας στα απολύτως απαραίτητα. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο και μπήκαν αυτοί οι περιορισμοί στα ανώτατους αριθμούς ανθρώπων σε συγκεντρώσεις στην Λεμεσόν. Γιατί εκεί παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κυρία Κολλιού, σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.